Ξεκίνησαν μετά από κάποια καθυστέρηση, η οποία οφειλόταν στο ότι το εργοστάσιο που θα έφερνε τα όργανα υπήρξε ένα θέμα κορονοϊού και έκλεισε για κάποιο διάστημα. Τέλος πάντων, ξεκινήσαμε τώρα. Έχουν αρχίσει οι αποξηλώσεις, έχει ήδη αποξηλωθεί η παιδική χαρά στα Ταμπάκικα, εδώ που είμαστε στην πλατεία Άρεως. Νομίζω έχει αποξηλωθεί και στη Στοάτσα Νασιάδη. Τέλος πάντων, θα αποξηλωθούν όλες πρώτα και ταυτόχρονα θα αρχίσουν να τοποθετούνται τα καινούργια όργανα με τη σειρά που τα στέλνει το εργοστάσιο. Γι' αυτό και δεν ξέρω ακριβώς να σας πω με ποια σειρά θα γίνουν. Και ταυτόχρονα, όταν θα τοποθετούνται τα όργανα, θα πέφτουν και τα χαλίκια, όπως προβλέπετε στη μελέτη, θα γίνονται και οι περιφράξεις για να είναι ασφαλείς και να μην έχουμε θέματα βανδαλισμών όσο είναι δυνατόν αυτό. Έχει συζητηθεί και στο παρελθόν μήπως υπάρχει η πιθανότητα να τοποθετηθούν κάμερες. Δεν ξέρω από την νομοθεσία αν επιτρέπεται αυτό και πώς μπορεί να είναι εφικτό. Αυτό το ψάχνουμε κι εμείς. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες με προσωπικά δεδομένα, όπως ξέρετε, και τέτοια πράγματα. Να δούμε μήπως μπορέσουμε και ξεπεράσουμε να οι κάμερες, βέβαια, να βλέπουν μόνο μέσα στην παιδική χαρά και κατά τις ώρες λειτουργίας. Γιατί θα προσπαθήσουμε, εφόσον υπάρχουν περιφράξεις, να υπάρξει κάποιος υπεύθυνος. Θα δούμε, ίσως υπάλληλος του Δήμου, στο να, το βράδυ να κλειδώνονται οι παιδικές χαρές, να μην μένουν ανοιχτές και μπορεί και μπαίνει οποιοδήποτε. Αν και θεωρώ ότι αν κάποιος θέλει να κάνει ζημιά, θα μπορέσει να πηδήξει από πάνω, θα μπορέσει να κάνει οτιδήποτε μπορεί να κάνει. Τώρα, οι κάμερες, αν μας επιτραπεί από την νομοθεσία, θα είναι ένα καλό μέτρο και θεωρώ θα είναι και αποτρεπτικό στο να γίνουν κάποιες ζημιές. Χρονοδιάγραμμα υπάρχει για το πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες? Θεωρώ ότι σε 2 μήνες θα είναι όλες οι παιδικές χαρές και εδώ στην Τρίπολη που είναι, όσες είναι φτιάξουμε και στα 4 χωριά που φτιάχνουμε τώρα, θα είναι έτοιμες όλες σε 2 μήνες. Έχετε κάποια άλλα έργα να μας πείτε, κύριε Κανελόπουλε, που τρέχουν το χρονικό διάστημα στο Δήμο της Τρίπολης? Έχουμε 2, οδοποιία, καθαρισμός δρόμων. Ναι, τις επόμενες μέρες θα υπογράψουμε κάποιες συμφωνητικά από διαγωνισμούς που έχουν γίνει. Γύρω στο Μάιο θα υπογράψουν βέβαια με τους εργολάβους συμφωνητικά. Άρα θα ξεκινήσουν, θεωρώ ότι ο καιρός θα πάει καλά, θα ξεκινήσουν κάποιες ασφάλειες δρόμοι στην πόλη. Αύριο, και νομίζω ότι δεν θα αλλάξει, θα ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος του Αστέρα. Και ταυτόχρονα με τον δρόμο του Αστέρα θα γίνουν σε συνέχεια, δηλαδή και μέσω Σαββατοκύριακο ενδεχομένως, και κάποιοι κεντρικοί δρόμοι εδώ με στην Τρίπολη, όπως είναι ο δρόμος πίσω από την Προφητηλία, το μισό το κομμάτι εκεί περίπου που είναι τα λουλούδια και προς την καφετέρια. Θα ξυλωθεί αυτό και θα σκατοστρωθεί με καινούργια τάπητα. Στο πρόγραμμα είναι και η Ουάσιγκτον, πλατεία Αγίου Βασίλη μέχρι πλατεία Βαλτετσίου. Δαριώτου. Η Δαριώτου στις 17 του μήνα έχουμε μιλήσει με τον εργολάβο, θα έρθει για να ξεκινήσουμε και να τελειώσουμε χωρίς διακοπή το κομμάτι που έχει μείνει. Πιστεύω αυτές τις μέρες να ηλεκτροδοτηθεί και η Παλαιολόγου που έχει μείνει τώρα, που είναι έτοιμη και δεν έχουμε μπει ο φωτισμός, και να ξεκινήσουμε μετά το υπόλοιπο κομμάτι, να τελειώνουμε και να τελειώνει και στο σύνολό της αυτή η εργολαβία. Μετά έχει να ξεκινήσει, έχουν υπογραφήσει βάσεις και να ξεκινήσουν οι εργασίες που προβλέπονται για το Open Mall, όπως γνωρίζετε, που είναι εκεί στο Κύπρο του ορίου 5ου, και ο χώρος μέσα στο σκάκι εκεί που είναι τα τσιπουράδικα, και να γίνει μια γενική ανάπλαση, και αυτή θα ξεκινήσει. Και άλλες οδοποιίες, φτιάχνουμε και κάποιες μελέτες καινούργιες τώρα. Αν το θα υπογραφούν αυτές τις συμβάσεις που σας λέω τώρα για τις ασφαλτοστρώσεις, θα περισσέψουμε από τις εκτόσεις κάποια χρήματα και θα δημοκρατήσουμε και άλλα έργα που θα μπορούν, σημαντοστρώσεις, κάποια τυχεία της στήριξης που θα έχει περισσότερο τα χωριά, είναι για τα χωριά αυτά. Και βλέποντας και κάνοντας. Στο ΔΑΚ θα γίνουν κάποιες εργασίες και εκεί? Στο ΔΑΚ έχει γίνει το πρώτο πρακτικό, ας πούμε, για τον ανάδοχο, τον προσωρινό, ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, που αφορά όμως το έργο της γεωθερμίας, όχι το ταρτάν. Το ταρτάν είναι ένα άλλο έργο που είναι μαζί με το γήπεδο της Κανδύλας. Αυτό είχε γίνει η διακήρυξη, ήταν έτοιμο να προχωρήσει και αυτός ο διαγωνισμός, όμως έγινε κάποια ένσταση. Και η επιτροπή που εξετάζει τις ενστάσεις ζήτησε κάποιες διορθώσεις στη διακήρυξη. Έγιναν αυτές τις διορθώσεις, είναι έτοιμη. Στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή θα μπει εκ νέου για την έγκριση της διακήρυξης και των τευχών και θα προχωρήσει και το έργο του Ταρτάν, του ΔΑΚ και του γηπέδου της Κανδύλας, και αυτό προς την διεξαγωγή διαγωνισμού.